Το ανάδειξε το παιδί βρίσκεται στο ΕΦΛΟΓΟΥ, το λογοθεραπευτικό κέντρο στην Κηφισιά. Έχει έρθει λοιπόν να συναντήσει την ιδιοκτήτρια του λογοθεραπευτικού κέντρου, κυρία Λένα Σατρατζέμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε εδώ που μας δεχτήκατε, είναι υπέροχος ο χώρος. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε μέσω της εκπομπής σας, του Ανάδειξέ του, να παρουσιάσουμε κάποια θέματα τα οποία απασχολούν τους σημερινούς γονείς. Mm-hmm. Πάμε να δούμε όμως ένα θέμα λίγο σοβαρό, τον αυτισμό. Να δούμε τι είναι ο αυτισμός και τι εννοούμε με τον όρο αυτό. Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε το τι είναι αυτισμός, θα πρέπει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με το DSM-5, το οποίο είναι ένα διαγνωστικό κριτήριο ψυχικών διαταραχών, η ονομασία αυτισμός έχει μετανομαστεί σε διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, σαν διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εννοούμε τις αναπτυξιακές διαταραχές που παρουσιάζονται στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο ενός παιδιού. Mm-hmm. Σύμφωνα με το DSM, η συχνότητα εμφάνισης των παιδιών είναι 2 έως 5 στις 10.000 γεννήσεις. 2 έως 5 περιπτώσεις, έτσι. 2 έως 5 περιπτώσεις στις 10.000 γεννήσεις. Ποια είναι η αιτία του αυτισμού? Η αιτία της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι ξεκάθαρη. Θεωρείται όμως ότι είναι μια διαταραχή η οποία περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες ανάπτυξης. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά δεν αποκλείεται και ο κληρονομικός παράγοντας. Mm. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης είναι μεγαλύτερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Τι διαταραχές επηρεάζει ο αυτισμός? Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, όπως και πολλές άλλες διαταραχές, επηρεάζει συνήθως πολλές αναπτυξιακές δεξιότητες ενός παιδιού. Ενδεικτικά, θα λέγαμε ότι επηρεάζει γνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, γλωσσικές δεξιότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες. Mm-hmm. Πού μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πρώιμα σημάδια αυτισμού στο παιδί μας? Πολλές φορές οι γονείς έχουν κάποια αναπάντητα ερωτηματικά και χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να παρατηρήσουν στο παιδί τους και να μην μπορούν να τα εξηγήσουν. Όπως για παράδειγμα, του μιλάω και δεν γυρνάει, του φωνάζω και δεν μ' ακούει, ασχολείται με αντικείμενα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα για την ηλικία του. Όλα τα παραπάνω που αναφέραμε είναι κάποιες πρώιμες ενδείξεις ή κάποιες κόκκινες σημαίες, όπως συνηθίζω εγώ να αναφέρω, ούτως ώστε οι γονείς να υποπτευθούν και να αρχίσουν να αναρωτιούνται το τι μπορεί να συμβαίνει με το παιδί τους. Mm-hmm. Ποια είναι τα πρώιμα χαρακτηριστικά παιδιών τυπικής ανάπτυξης συγκριτικά με τα παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα? Εδώ θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τρεις ηλικιακές κατηγορίες στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και στα παιδιά που παρουσιάζουν, που βρίσκονται μέσα στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Mm-hmm. Η πρώτη ηλικιακή ομάδα αφορά την ηλικία 4 έως 12 μηνών, όπου σε αυτή την ηλικία τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ή φυσιολογικής ανάπτυξης, αν θέλετε, θα πρέπει να κοιτάζουν στα μάτια, θα πρέπει να χαμογελούν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ήχους περιβαλλοντολογικούς, θα πρέπει να αλληλεπιδρούν και να κοιτάζουν κάποια κοντινά τους αντικείμενα, σε αντίθεση με παιδιά που βρίσκονται μέσα στο φάσμα ή στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, παρουσιάζονται πιο νοθρά, μουρμουρίζουν μόνο και δεν... Δεν σε κοιτάνε στα μάτια, νομίζω. Δεν σε κοιτάνε στα μάτια και δεν αντιδρούν σε ήχους. Mm-hmm, η χαμόγελα, ναι. Η δεύτερη ηλικιακή κατηγορία περιλαμβάνει την ηλικία 12 έως 18 μηνών, όπου τα παιδιά τυπικής ή φυσιολογικής ανάπτυξης θα πρέπει να δείχνουν κάποιο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και να το κατονομάζουν, θα πρέπει να λένε το όνομά τους, θα πρέπει να ακολουθούν το βλέμμα των γονιών τους ή κοντινών τους προσώπων. Mm-hmm. Σε αντίθεση όμως τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, πολύ συχνά παρουσιάζουν έλλειψη βλεμματικής επαφής, δηλαδή δεν μπορούν να κοιτάξουν καθόλου στα μάτια είτε τον γονέα είτε κάποιο κοντινό τους πρόσωπο. Εκδηλώνουν κάποιες συμπεριφορές είτε με θυμό, εκδηλώνουν κάποιες ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώνονται πολλές φορές με απάθεια ή με θυμό και επίσης δυσκολεύονται στο να στρέψουν το βλέμμα τους σε κάτι διαφορετικό, όπως επίσης μπορεί να μην γυρνάνε στο όνομά τους. Όμως σε αντίθεση μπορεί να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον ένας πολύ έντονος εξωπαραγωγικός ήχος. Mm-hmm. Ενδεικτικά ο ήχος του αεροπλάνου. Και το τρίτο ηλικιακό στάδιο είναι η ηλικία 18 έως 2 ετών, όπου εκεί παιδιά τυπικής ή φυσιολογικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα πολύ συγκεκριμένο και δομημένο λεξιλόγιο
και να τουλάχιστον να σχηματίζουν μικρές φράσεις με τη χρήση 2 ή 3 λέξεων. Σε αντίθεση, παιδιά τα οποία βρίσκονται στη διαταραχή μπορεί να έχουν απουσία λόγου. Ποιο θα μπορούσαμε επίσης να θεωρήσουμε ως σημαντικό επιπλέον στοιχείο παρατήρησης προς τους γονείς? Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο παρατήρησης προς τους γονείς είναι οι στερεοτυπικές συμπεριφορές που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά στον αυτισμό. Ενδεικτικά, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν την προσήλωση στα χέρια τους, το πετάλισμα των χεριών τους ή ακόμη και την παλινδρόμηση πολλές φορές σε διάφορους τομείς, όπως η ομιλία, η οποία σταδιακά μπορεί να αρχίζει να μειώνεται ή το παιδί να αρχίσει να ηχολαλεί, να επαναλαμβάνει δηλαδή αυτά που ακούει. Πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τον αυτισμό? Υπάρχει τρόπος, υπάρχει θεραπεία? Με το σκεπτικό ότι τα συμπτώματα της διαταραχής αυτιστικού φάσματος εμφανίζονται πολύ πρόημα στην ανάπτυξη ενός παιδιού, πολύ σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση που μπορεί να κάνει κάποιος και πολύ σημαντική επίσης είναι η στοχευμένη παρέμβαση σε ένα παιδί. Όλο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργασίας μιας διεπιστημονικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες, όπως περιλαμβάνει παιδοψυχίατρο, παιδίατρο, αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο. Η κάθε μία από τις παραπάνω ειδικότητες μπορεί να συμβάλλει στο να αναπτυχθεί ένας διαφορετικός τομέας στην ανάπτυξη και την καθημερινότητα ενός παιδιού. Να τονίσουμε και να πούμε ότι στο κέντρο F-Logu εσείς έχετε περιστατικά αυτισμού και τα οποία αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τι θα συμβουλεύετε τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές? Πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο και κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν υποδείξει οι θεραπευτές? Καταρχήν, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πρόγραμμα εξατομικευμένο με την ακολουθία πάντα των γονέων. Άρα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό μέσα σε όλα αυτά είναι πρώτα απ' όλα οι γονείς να μπουν σε ένα κομμάτι συμβουλευτικής, να μπουν σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής, ούτως ώστε να κατανοήσουν ποιες είναι οι δυσκολίες του παιδιού τους. Από εκεί και πέρα, ο κάθε θεραπευτής, ανά ειδικότητα, ετοιμάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για το παιδί, το οποίο πρέπει να ακολουθείται πιστά από τους γονείς και τους θεραπευόμενους. Και το παιδί φυσικά. Και το παιδί φυσικά. Εννοείται. Κυρία Σατρατζέμ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική στο θέμα αυτού του αυτισμού. Ευχόμεθα κάθε επιτυχία στο F-Logu, το λογοθεραπευτικό κέντρο που έχετε στην Κηφισιά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι σύντομα ξανά είστε κοντά μας. Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα, το οποίο μας αναφέρουν συχνά οι γονείς και το αντιμετωπίζουμε και εμείς ως ειδικοί, είναι η οριοθέτηση των παιδιών τους. Πιο αναλυτικά για αυτό το ζήτημα θα μας μιλήσει η εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος του F-Logu, Αγγελική Καβαλεράτου. Το ανάδειξε το παιδί ήρθε στην Κηφισιά. Ήρθε στο λογοθεραπευτικό κέντρο F-Logu, της Λένα Σαχρατζέμη. Και θα πάρουμε τώρα τη συνέντευξη από την κυρία Αγγελική Καβαλιαράτου, ψυχολόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η οποία θα μας μιλήσει για τα όρια. Πόσο σημαντικά είναι για τα παιδιά? Τι είναι τα όρια, να δούμε καταρχήν, και γιατί οι γονείς δυσκολεύονται τόσο πολύ στο να βάλουν όρια στα παιδιά? Πολύ ωραία. Θα ήθελα και εγώ να πω λοιπόν ότι αρχικά χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε πως τα όρια είναι λογικοί κανόνες που χρειάζονται τα παιδιά για να τα ακολουθούν, να νιώθουν ασφάλεια στην καθημερινότητά τους και να γνωρίζουν πώς χρειάζεται να συμπεριφέρονται σε κάθε συνθήκη. Πολλές φορές εκεί οι γονείς λίγο μπερδεύονται ή δυσκολεύονται να θέσουν όρια γιατί θεωρούν ότι γίνονται αυστηροί ή απόλυτοι απέναντι στα παιδιά τους. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σημασία έχει πώς θέτουμε τα όρια. Ότι χρειάζεται πάρα πολύ οι γονείς να προσέχουν τον τρόπο τους, να μην θυμώνουν και να μην φωνάζουν απέναντι στα παιδιά τους. Και με αυτή την κατανόηση τα παιδιά θα μπορέσουν καλύτερα να ακούσουν και να προσαρμοστούν σε αυτά. Γιατί είναι όμως χρήσιμα τα όρια? Τα όρια είναι χρήσιμα γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται να οριοθετήσουν κάθε τους συμπεριφορά, να προσαρμοστούν σε κάθε συνθήκη, είτε κοινωνική, είτε στο σχολικό τους περιβάλλον, είτε ακόμη και στην ίδια την οικογένεια στο σπίτι τους και δυσκολεύουν και τα ίδια και τους γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικά για να μπορούν και να γνωρίζουν τις συνέπειες κάποιων πράξεών τους, να έχουν καλύτερη εμπιστοσύνη και στον εαυτό τους αλλά και στους γύρω τους και να γνωρίζουν πότε κάτι είναι αποδεκτό και πότε όχι.
Έτσι μπορούν και τα ίδια να κατανοούν κάποιες συμπεριφορές καλύτερα και να έχει ένα καλύτερο νόημα η κάθε τους πράξη. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν δεν υπάρχουν όρια? Υπάρχει αναρχία? Όταν δεν υπάρχουν όρια, δυστυχώς, τα παιδιά μπορούμε να περιμένουμε να έχουν ακόμη και έντονες ή επιθετικές συμπεριφορές, γιατί δεν κατανοούν μέχρι πού μπορούν να συμπεριφερθούν. Και μπορούν να φτάσουν. Ακριβώς. Κατάλληλα και μέχρι πού χρειάζεται η συμπεριφορά να είναι αποδεκτή ή όχι. Τότε οι γονείς μπαίνουν να κάνουν την παρατήρηση, να βάλουν ακόμη και τιμωρίες ή συνέπειες, ανάλογα ο κάθε γονέας τι ακολουθεί. Και τότε εκείνα εκνευρίζονται και δημιουργείται αυτή η ένταση ανάμεσά τους. Όταν δεν υπάρχουν όρια, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να κλονιστεί ακόμη και η ίδια η σχέση γονέων και παιδιών. Γιατί εκεί είναι που έρχονται τα παιδιά, διαταράσσουν τις ισορροπίες της οικογένειας και οι γονείς δυσκολεύονται μετά να μαζέψουν την όποια συνθήκη έχει δημιουργηθεί. Πώς θέτουμε τα όρια? Πώς θέτουμε τα όρια? Πολύ σημαντική ερώτηση που τη ρωτάνε συχνά και οι γονείς. Με πλήρη ηρεμία, αποδοχή και κατανόηση απέναντι στα παιδιά μας. Τα όρια περίπου μέχρι το πρώτο έτος, επειδή τα βρέφη και τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούν να κατανοήσουν τις λογικές συνέπειες, όπως είπαμε εξ αρχής, έρχονται με το να αποσπάσουμε την προσοχή τους από μία μη επιθυμητή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, όταν το παιδί παίρνει ένα παιχνίδι του, το πετάει ή και το καταστρέφει, κάνουμε κάτι άλλο, το απομακρύνουμε ή απομακρύνουμε και το ίδιο το παιχνίδι, ώστε το παιδί να καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ενισχύουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σε μεγαλύτερα παιδάκια, μέχρι περίπου και τα 5 έτη, που αρχίζουν να κατανοούν πότε κάτι είναι σωστό ή όχι, περιμένουμε να εξηγήσουμε καλύτερα στα παιδιά μας γιατί μια συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή, γιατί δεν θέλουμε να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εκεί να βάλουμε και τα όρια μας, άρα να τους εξηγήσουμε τι περιμένουμε από εκείνα σε κάθε συνθήκη. Από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και τις δικές τους σκέψεις και απόψεις, μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο, να ακούσουμε τα παιδιά μας, να ακούσουμε τις ανάγκες τους και το σκεπτικό τους, γιατί δηλαδή φέρθηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή γιατί ακολούθησαν κάτι συγκεκριμένο σαν επιλογή και να αποφασίσουμε από κοινού τι θα κάνουμε και πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να συμβουλεύσουμε και να διδάξουμε τους γονείς. Αυτό που θα έλεγα πάνω απ' όλα είναι να προσπαθήσουν οι γονείς να είναι οι ίδιοι ένα παράδειγμα για τα παιδιά τους. Όταν προσπαθούμε στα παιδιά μας να πούμε και να εξηγήσουμε με λόγια τι περιμένουμε από εκείνα, όμως εμείς δεν ακολουθούμε αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας, τα παιδιά αυτόματα θα μιμηθούν αυτό που βλέπουν από εμάς και όχι αυτό που τους λέμε να κάνουν. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να θυμούνται πως όταν προσπαθούν να περάσουν μια πληροφορία ή μια γνώση στα παιδιά τους, οι ίδιοι να μπορούν να την ακολουθήσουν και να προσαρμόζονται σε αυτή. Από εκεί και πέρα κάτι εξίσου σημαντικό είναι όταν υπάρχουν δύο γονείς στο σπίτι να ακολουθούν μία κοινή γραμμή απέναντι στα παιδιά τους. Είναι δύσκολο για ένα παιδί και δημιουργεί αυτό που πολλές φορές λέμε στην ψυχοθεραπεία διπλά μηνύματα σε ένα παιδί όταν ακούει κάτι διαφορετικό από τη μαμά και κάτι διαφορετικό από τον μπαμπά. Εκεί τα παιδιά μπερδεύονται και μαθαίνουν να χειρίζονται και εμάς και τις επιλογές μας σύμφωνα με αυτά που τους έχουμε πει κάθε φορά και σίγουρα δεν προσαρμόζονται στα όρια. Σίγουρα πρέπει να επιβραβεύουμε στα παιδιά όταν κάτι κάνουν σωστό ή αντίστροφα θα πρέπει ίσως κατά κάποιο τρόπο να τους λέμε ότι κάτι δεν έκαναν σωστό, έτσι, όταν δεν κάνουν όντως κάτι σωστό. Mm-hmm. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες της μίας και της άλλης συμπεριφοράς στο παιδί? Mm-hmm. Να ξεκινήσω από την επιβράβευση που είπατε και είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια του παιδιού μας. Όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί προσπαθεί πραγματικά να ακολουθήσει τα όρια μας, τους κανόνες που έχουμε η κάθε οικογένεια σπίτι της, να επιβραβεύουμε αυτή του την προσπάθεια. Όταν όμως απ' την άλλη βλέπουμε ότι το παιδί εσκεμμένα προσπαθεί να σπάσει τα όρια. Παρακλίνει, έτσι, ακριβώς, την πορεία του. Ακριβώς. Προσπαθεί να χειριστεί εμάς, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να προσαρμόσει αυτό που του έχουμε πει στα δικά του μέτρα, τότε χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Και λέω συνέπειες και όχι τιμωρία, γιατί η τιμωρία είναι κάτι που δεν ενισχύουμε ως ψυχολόγοι, ως θεραπευτές γενικά. Οι συνέπειες λοιπόν έρχονται για να δώσουν στα παιδιά το μήνυμα ότι είναι κάτι που προκαλούν τα ίδια με τη δική τους επιλογή και συμπεριφορά. Και όταν αλλάξουν την επιλογή τους και τη συμπεριφορά τους, τότε θα φύγουν και αυτές οι συνέπειες. Είναι κάτι που προτείνουμε στους γονείς να ακολουθούν στην καθημερινότητά τους. Όταν τα παιδιά δεν προσαρμόζονται σε αυτά που θέλουν ή βλέπουν ότι επίτηδες δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους κανόνες που έχουμε θέσει ως οικογένεια, να στερούνται κάτι που θέλουν ή κάτι που αγαπάνε πολύ, για να κατανοήσουν και πάλι τι προκαλεί μία λάθος συμπεριφορά. Mm-hmm.
Άρα, συμπερασματικά να πούμε ότι σε περίπτωση που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τις δύσκολες συμπεριφορές του παιδιού μας, χρειάζεται να συμβουλευτούμε σίγουρα κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας όπως εσείς, για να μας βοηθήσει κατάλληλα και ως γονείς, αλλά με συμβουλευτική, αλλά και ίσως και το ίδιο το παιδί να μπορέσει να διαχειριστεί το συναίσθημά του κατάλληλα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κυρία Καβαλιαράτου, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ήταν η κυρία Καβαλιαράτου από το ΕΦΛΟΓΟΥ, Λογοθεραπευτικό Κέντρο στην Κηφισιά, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Athenaeum Grand, στη Λεωφόρο Συγκρού 142, συνεχίζουμε τα γυρίσματα του Αναδειξέτο και θα έπρεπε τέλος πάντων να έχουμε και μια εκπρόσωπο του ξενοδοχείου για μια ακόμη φορά. Έχουμε την υπεύθυνη λειτουργία λοιπόν του ξενοδοχείου αυτού και των υπολείπων που θα δείξουμε συνέχεια, είναι η κυρία Εύη Βασιλάκη. Καλησπέρα κυρία Νικολαίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι κοντά μας. Μας αφήνετε να προβληθούμε σε τόσο πολλές τηλεθεατές. Πρέπει να υπάρξει νομίζω ένα βήμα και είναι η ώρα να μιλήσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε ανοίξατε μετά από τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Ναι, ήμασταν 2,5 μήνες κλειστοί λόγω του κορονοϊού. Ανοίξαμε 1η Ιουνίου το ξενοδοχείο Athenaeum Grand και σύντομα θα ανακοινώσουμε την επαναλειτουργία του Athenaeum Smart και του Athenaeum Eridanov. Ωραία. Πάμε να δούμε όμως πόσο προστατεύετε και σέβεστε τους καλεσμένους και τους ανθρώπους που έρχονται να μείνουν σε εσάς, τα μέτρα υγιεινής που τηρείτε. Ναι, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα υγιεινής που έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε στόχο να προστατεύσουμε τους επισκέπτες μας και τους εργαζόμενους μας με όλα τα μέτρα υγιεινής. Οι επισκέπτες αντιδρούν πολύ θετικά σε αυτά, σέβονται και εμάς και τους υπόλοιπους διαμένοντες, ακολουθούν όλες τις οδηγίες που τους δίνουμε και μας βοηθούν πολύ. Χρησιμοποιείτε λοιπόν αντισηπτικά χεριών και ζελέ παντού. Βεβαίως, είναι νομίζω παντού αυτά, παντού. Σκορπισμένα. Κάνετε αρκετές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους, συνεχώς από όσο ξέρω. Νομίζω μου ανέφερες ότι υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείτε. Έχουμε τον ατμοποιητή. Όταν έρχονται οι επισκέπτες μας, απολυμμένουμε όλες τις αποσκευές τους πριν μπουν στο χώρο του ξενοδοχείου για να κάνουν check-in. Τους θερμομετρούμε και μετά έρχονται να κάνουν την άφηξή τους, να ολοκληρώσουν το check-in. Έχουμε τα ειδικά plexiglass, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω στο γραφείο και υπάρχουν παντού αντισηπτικά στους κοινόχρησους χώρους και στους ανελκυστήρες και στους ορόφους. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν για την περίφημη κουζίνα που έχετε, την οποία έχουμε τιμήσει θεόντως, να μας πεις αν έχετε κάποια καινούργια πράγματα, κάποιες καινούργιες συνταγές ή είναι αυτό που ξέραμε το σύνηθες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι η κουζίνα μας, έχουμε εμπλουτίσει κάποια επιπλέον πιάτα, είναι πιο μεσογειακά, γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι επισκέπτες μας είναι Έλληνες που ταξιδεύουν από άλλες πόλεις για να έρθουν να κάνουν τις δουλειές τους που τόσο καιρό δεν μπορούσαν. Τους προτείνουμε φυσικά το room service για να αποφεύγεται ο συνωστισμός στο εστιατόριο. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί, τηρούμε τα μέτρα απόστασης που προβλέπονται και μπορεί να απολαύσει το γεύμα του στο εστιατόριο. Μάλιστα. Και το πρωινό. Βεβαίως το πρωινό κατεβαίνει κάτω στο μπουφέ. Υπάρχει και θέλουν μπουφέ. Έχουμε κάποιους επισκέπτες που από μόνοι τους μας ζητούν να το προσφέρουμε σε ειδικό πακετάκι και τα παίρνουν στο δωμάτιο, τα παίρνουν μαζί τους, φεύγουν κατευθείαν νωρίς το πρωί να πάνε έξω σε δουλειές. Οπότε όπως επιθυμεί ο κάθε επισκέπτης. Κάτω ασφαλώς τηρούνται και οι αποστάσεις ασφαλείας, νομίζω είναι ένα μέτρο ανάτομα. Βεβαίως, εμείς το έχουμε στα δύο μέτρα, το προτείνουμε, ναι, γιατί ο χώρος της υποδοχής είναι μοναδικός, οπότε όταν έρχονται να κάνουν check-in πρέπει να είναι πάνω από ένα μέτρο. Και αλλά και για το πρωινό όλο πίσω, που πρωινό, είναι ξεχωρισμένα φυσικά, τα τραπεζοκαθίσματα και αρκετά, ναι. Οι εθνικότητες που συνήθως έχετε εκτός από τους Έλληνες τώρα που κάνουν την εσωτερική του ουσιαστικά το εσωτερικό ταξίδι για κάποιες δουλειές, έχετε από αλλού που έρχονται? Τώρα μετά την επαναλειτουργία έχουν έρθει ήδη από Γερμανία και περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να έρθουν επισκέπτες κυρίως από Ευρώπη. Σε περίπτωση, σας βάλω ένα δύσκολο τώρα, σε περίπτωση που βρεθεί ομιγέννητο κάτι, να έρθει κάποιος επισκέπτης από κάποια χώρα και βρεθεί θετικό στον κορονοϊό,
Πώς έχετε σκεφτεί εσείς να αντιδράσετε σαν ξενοδοχείο, πώς ακριβώς? Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε όταν ένας επισκέπτης βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Το πείτε τον ΕΟΔΗ. Ναι, πρέπει να είμαστε συμβεβλημένοι με γιατρό να έρθει να τον εξετάσει. Θα πρέπει να μείνει σαν καραντίνα σε ειδικό δωμάτιο και μετά έπειτα να απομακρυνθεί από το χώρο του ξενοδοχείου. Και φυσικά να απολυμανθούν τα πάντα, έτσι, παλιόρος ο χώρος, τα λοιπά. Πρέπει ούτε να κλείσει άλλες μετά το ξενοδοχείο λόγω του θέματος αυτού. Όχι, μπορούμε να αφήσουμε το δωμάτιο κλειστό για ένα διάστημα. Ωραία. Φυσικά όμως γίνεται απολύμανση ούτως ή άλλως καθημερινά στους κοινόχρηστους χώρους. Και στα δωμάτια. Όσον αφορά τα δωμάτια, πρέπει οι επισκέπτες να ζητούν να γίνει καθαριότητα. Εμείς δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε καθημερινά αν ο ίδιος ο πελάτης δεν το ζητήσει. Και έτσι αποφεύγεται η επαφή και των εργαζομένων και των διαμενόντων μεταξύ τους. Αλλά φαντάζομαι το που αποχωρεί ο πελάτης, σίγουρα απολυμμένεται πάλι το δωμάτιο. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά όλα που μας είπατε, ενώ ταυτόχρονα εμείς θα δούμε και πλάνα του ξενοδοχείου στους δέκτες μας. Σύντομα θα ανοίξει λοιπόν και ο Ιρυδανός, έτσι. Και ο Ιρυδανός είναι... και το Αθήνου Smart. Ο Ιρυδανός βρίσκεται στην Πειραιώς, κοντά στο ύψος του Θησίου. Και το Αθήνου Smart βρίσκεται πολύ κοντά μας, τηλεφόρο Συγκρού. Περίπου απέναντι, έτσι δεν είναι, μάλιστα. Είναι πιο πολύ για business, νομίζω, πολύ γρήγορα ταξίδια. Είναι για πιο μικρές χρονικές διάρκειες διαμονές. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Νομίζω μας διαφώτισες, έδωσες τις πληροφορίες που χρειάζονται όλοι. Γιατί να μην επιλέξουν το ξενοδοχείο σας στο Athenaeum Grand της Λεωφόρου Συγκρού 142, να έρθουν για μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα διαμονή, αλλά με πολύ ωραία ερέσματα φυσικά. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό και. Είναι ένα πολύ όμορφο περιβάλλον και πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εύη Βασιλάκη, υπεύθυνη λειτουργία στο ξενοδοχείο Athenaeum Grand στη Λεωφόρο Συγκρού 142 και των υπολείπων ξενοδοχείων. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μου και φίλες μου από το σπίτι. Η στήλη του χορού για μια ακόμη φορά εδώ, από την εκπομπή Ανάδειξέ το. Πάμε να δείξουμε Jive, International Style. Είπαμε ότι έχουμε συνεχίσει να δείχνουμε από εδώ και πέρα International Style, γιατί έχουμε δείξει πάρα πολύ American. Σας υποσχέθηκα κάτι καινούριο, ορίστε ήρθε. Πάμε να δείξουμε το Jive International Style Damas Βήμα. Βάζουμε το ρόλο της ντάμας που είναι τα χέρια μας, δεξί χεράκι πάνω και το αριστερό βρίσκεται πάνω στον ώμο του καβαλιέρου, στο μπράτσο του καβαλιέρου και ξεκινάμε. Ελεύθερο είναι το δεξί μου πόδι και πίσω το δεξί μου πόδι στο αριστερό, διαγώνια και πατάει όλο το πέλμα. Μπροστά παίρνει βάρος το αριστερό, εφόσον το δεξί είχε πίσω το βάρος του, μεταφέρουμε δηλαδή το βάρος και κάνουμε πλάι δεξί μαζί αριστερό και πλάι δεξί. Και σηκώνουμε ταυτόχρονα και το αριστερό μέχρι το ύψος σχεδόν του γονάτου. Φεύγει το αριστερό πλάι, μαζί το δεξί στο αριστερό και πλάι το αριστερό ποδαράκι. Το δεξί έχει σηκωθεί ήδη από το έδαφος, στο ύψος του γονάτου του αριστερού ποδιού και κάνει μία αλλαγή βάρους πίσω από το αριστερό μου πόδι. Δεξί πόδι πίσω παίρνει βάρος. Πατάει το αριστερό μπροστά, παίρνει βάρος και ελεύθερο το δεξί κάνει πλάι μαζί το αριστερό στο δεξί και πλάι το δεξί και σηκώνεται από το έδαφος στο αριστερό. Πλάι το αριστερό, μαζί το δεξί στο αριστερό, πλάι το αριστερό. Πίσω πάλι δεξί και ούτω καθεξής. Και πάμε να δείξουμε τώρα και με το ρυθμό του πώς είναι. Quick, 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 a quick, quick, a quick, 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 a quick, quick. A quick. 1, 2, 3 και 4, 5 και 6.
1, 2, 3 και 4, 5 και 6 σαν αριθμός βημάτων. Quick, 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 a quick, quick, a quick. Πάμε να δείξουμε όμως και το βήμα του καβαλιέρου. Αριστερό ποδαράκι ελεύθερο και αλλάζουμε το ρόλο, γιατί ο ρόλος τον δηλώνουν τα χέρια, είναι με δάμα ή καβαλιέρος. Αριστερό χεράκι πάνω, πιάνει το χεράκι της δάμας και το δεξί χεράκι είναι πίσω από την ομοπλάτη της δάμας που την κρατάει. Αριστερό πόδι ελεύθερο, πίσω στο δεξί, διαγώνια, παίρνει βάρος, πατάει πίσω. Μπροστά το δεξί παίρνει βάρος και κάνουμε πλάι αριστερό πόδι μαζί δεξί και πλάι αριστερό. Το δεξί όμως σηκώνεται από το έδαφος μέχρι το ύψος του γονάτου. Και πλάι δεξί μαζί αριστερό στο δεξί και πλάι πάλι δεξί. Και ξανακάνει πάλι την επανάληψή του πάλι το αριστερό πίσω στο δεξί. Και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε και λέμε. Quick, 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 a quick, quick, a quick. Quick, 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 a quick, quick, a quick. Πάμε να το κάνουμε με τραγούδι. Και... Γι' αυτό ήταν το καινούριο μας βήμα στο Jive. Basic Step International Style. Φιλιά πολλά μέχρι την επόμενη φορά.